Για άλλη μία χρονιά, μάλλον η αγορά του κρέατο για το γιορτινό τραπέζι θα γίνει την τελευταία στιγμή. Με τον κόσμο να φαίνεται πω επιλέγει τα παραδοσιακά κρεοπολία, έχει εμπιστοσύνη σε αυτά για την ποιότητα αλλά και για την τεχνογνωσία. Άλλωστε και οι ίδιοι κρεοπόλε ξέρουν πολύ καλά πω ο κόσμο περνάει πολύ δύσκολα. Δεν παίρνει πλέον δώρο και οι μισθοί είναι μειωμένοι. Ωστόσο, το παραδοσιακό τραπέζι δεν θα λείψει. Τα ήθη και τα έθιμα θα τηρηθούν. Θα μπει δηλαδή και φέτο κρέα στο τραπέζι. Τώρα αυτή την εβδομάδα που διανύουν θα αρχίσει η μεγαλύτερη κίνηση. Ε, έχουν έρθει αρκετοί, έχουν κάνει παραγγελίες στα μαγαζιά μας. Ε, περιμένουμε μέχρι και τελευταία στιγμή, γιατί έτσι θα πάει φέτος μάλλον, ε, όπως και τις προηγούμενες τελευταίες χρονιές, η τελευταία στιγμή. Οι καταναλωτέ φαίνεται πω γυρνούν την πλάτη του σε κρέατα όπω η γαλοπούλα ή το γουρνόπουλο και δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στον κυμά για τα παραδοσιακά γιαπράκια, χοιρινό κρέα για την τυγανιά ή χοιρινό κομμάτι για το φούρνο. Επίση, αρκετοί επιλέγουν αρνάκι για τις γιορτές αυτές, τι γιορτέ αυτέ. Σε ό,τι αφορά στι τιμέ, αυτέ, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Κρεοπολών, παραμένουν σταθερέ εδώ και αρκετά χρόνια. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή του χοιρινού. Έχει πρωταρχικό ρόλο στο τραπέζι, είτε σε μορφή ψητού είτε σε μορφή κάποιο ρολό, τηγανιές, ξοχικά, διάφορα έτσι πολύ ωραία γευστικά φαγητά...